Βρισκόμαστε στα γήπεδα του Άρη Βούλας, όπου διεξάγεται το Advanced πρόγραμμα των σχολών της Arsenal και μαζί μας είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα μέσω αυτού του προγράμματος και βρίσκονται στην Ολλανδία. Ο Φάνης Χατζηγεωργίου, ο οποίος από την Άνοιξη Αττικής παίζει στην ομάδα Αχίλλες 29 στη U19. Ο Τζόρτζι Βαρμπάνοφ, ο οποίος παίζει στην ίδια ομάδα στη U17, ο οποίος κατάγεται από τη Βουλγαρία και για δεύτερη χρονιά βρίσκεται στη Χέρενφεϊ στη U19, ο Χρήστος Αλμπάνης. Παιδιά, καλώς ορίσατε στο camp. Ήταν ένα από αυτά που σας έδωσε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στην Ολλανδία. Πέστε μας για την εμπειρία σας καταρχήν στην Ολλανδία. Πες μας, Χρήστο. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, 1,5 χρόνο τώρα. Γενικά το κλίμα είναι ωραίο, διαφορετική κουλτούρα και έχουν βρει όλα το δρόμο τους, ας πούμε, πάνε όλο πολύ καλά. Και γενικά, μου αρέσει, είναι πολύ ωραία. Εσύ, Φάνη? Γενικά, στην Ολλανδία είναι όλα διαφορετικά από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα, τόσο στο ποδοσφαιρικά όσο και εξαγωνιστικά. Γενικά στην αρχή είναι λίγο δύσκολα, μέχρι να συνηθίσει και την ομάδα, να συνηθίσει τον κόσμο εκεί. Αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά. Και ο Τζόρτζι. Γιώργη, what's the experience like in Holland? Now it's your second year over there. Yeah, the experience is big. The football is different. Like they play more with the ball, not so physically. And the most players have big technique. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όλα είναι διαφορετικά. Παίζουν περισσότερο με την μπάλα, περισσότερο με τεχνική και λιγότερο με επαφές. Τι προσόντα, Τζόρτζι, νομίζεις ότι χρειάζεται για να έχει ένας παίχτης για να παίξει στην Ολλανδία? What do you think it takes, as in qualities, football qualities, to play in Holland? Yeah, it's very hard there to get to the first team of to go to the professional football. And you have to work really hard. The quality is very big. Which areas do you have to work? About technique, about like I'm small, so I have to work more for physique. And they play as well in the physical football. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείς στην πρώτη ομάδα, στην επαγγελματική ομάδα, σε κάθε club. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στον τεχνικό τομέα και για εκείνον στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι μικρός όμως πρέπει να δουλέψει περισσότερο στη φυσική κατάσταση. Χρήστο, τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που σε έκανε να τα καταφέρεις να παίζεις σε μια Ολλανδική ομάδα, διακρινόμενος βέβαια μέσα από το πρόγραμμα Advanced της Arsenal? Γενικά ήταν πολλά πράγματα που και με βοήθησαν και και άνθρωποι που με στήριξαν και πιο πολύ και ψυχική δύναμη. Είναι δύσκολο να πάρεις μια μεταγραφή στο εξωτερικό, να φύγεις μόνος σου, αλλά ποδοσφαιρικά ζητάνε πολλά πράγματα, κυρίως ταχύτητα, τεχνική δύναμη. Γενικά, ποδοσφαιρικά πρέπει να έχεις κάποιο ταλέντο. Εσύ τι είχες? Πιστεύεις και σε διαλέξανε? Γιατί καταρχήν η πρώτη επιλογή έγινε μέσα από το πρόγραμμα Advanced της Arsenal. Ναι. Η επόμενη βέβαια ήταν να πας να δοκιμαστείς στη Χέρενφεϊν, ναι, και εκεί να επιτύχεις. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιτύχεις, νομίζεις? Και να σου θέσω και ένα επόμενο ερώτημα. Νομίζω ότι κάθε παιδί που θα πήγαινε στη Χέρενφεϊν θα επιτύχανε το σκοπό του και το όνειρό του. Όχι, αυτό δεν αποκλείεται. Κοιτάγανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εκείνη τη στιγμή ζητούσαν εξτρέμ. Οπότε ζητούσαν κάποια πράγματα, να είναι γρήγορος, να καταλαβαίνει τις κινήσεις στον χώρο, να είναι καλός με την μπάλα. Στις ενέργειες κυρίως, αυτά τα πράγματα ζητάνε από τα... Και εσύ ήταν, αυτά τα πράγματα από ό,τι κατάλαβα τα είχες και σε πολύ μεγάλο βαθμό για να σε επιλέξουν στην ακαδημία τους. Ποιος είναι ο στόχος σου από εδώ και πέρα? Ο κύριος στόχος μου τώρα είναι τα επόμενα δύο χρόνια να συνεχίσω
όσο μπορώ και καλύτερα. Γενικά, όσο περνάει ο καιρός, πάω όλο και καλύτερα. Έχεις και επαγγελματικό συμβόλαιο. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει ότι σε πιστεύει πάρα πολύ η Heerenveen. Ναι. Και προσπαθώ όσο μπορώ να με προωθήσουν και στην πρώτη ομάδα. Σε αυτά τα 2 χρόνια να πάρω μια συμμετοχή, να κάνω τον ντεμπούτο μου, ας πούμε, ή να κάνω και προπονήσεις μαζί με την πρώτη. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις? Ναι, πιστεύω. Πιστεύεις τον εαυτό σου? Πολύ. Γι' αυτό νομίζεις ότι έχεις φτάσει μέχρι εδώ? Ναι, ακριβώς. Τι θέλεις να συμβεί στο μέλλον, στα επόμενα 3-4 χρόνια στην Ολλανδία ή γενικά? Για σένα. Μέσα από αυτή την ομάδα τώρα, σαφώς είναι καλύτερη από τις ομάδες, τις ελληνικές ομάδες που έχουμε εδώ. Οπότε θέλω να δουλέψω, αρκετά, ώστε να γίνω όσο πιο καλός μπορώ. Για να προχωρήσω σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Να παίξεις την πρώτη ομάδα της Αχίλλες? Ναι, πιστεύω θα ήταν καλό. Απλά κύριο στόχος μου είναι να πάω σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Να πάμε και την τελευταία ερώτηση στον Τζόρτζι. Τζόρτζι, ποιοι είναι οι στόχοι σου? Γιώργη, what are your goals, what are your targets? Yeah, my targets are to get with every training better and better and to get in the first team of Eredivisie. Mm-hmm. Ο στόχος του είναι να γίνεται καλύτερος σε κάθε προπόνηση, να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα και ο στόχος είναι να γίνει βασικός σε ομάδα της Eredivisie, σε ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Σου λείπει η οικογένειά σου? Do you miss your family? Yeah, of course I miss my family. Φυσικά μου λείπει η οικογένειά μου. Have you overcome this, the fact that you're away from your family? Have you overcome this? Are you used to it by now? Because obviously at the beginning it was a bit difficult. In the beginning it was really hard for me, but after a few months, then it was okay because I have this guy. He lives with me, and one more from Bulgaria, so everything is okay. And they help me, and I help them. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή, τους πρώτους μήνες. Μετά σιγά σιγά συνηθίζεις. Είχε μαζί του και το Φάνη και άλλο ένα παιδί από τη Βουλγαρία που μένουν μαζί και στο ίδιο σπίτι. Και έτσι βοηθάει ο ένας τον άλλον και συνηθίζουν και περνάνε καλά μαζί. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Thank you very much. All the best. Thank you.